Γιατί είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία πέρα από κάθε προσδοκία, πέρα από κάθε ανθρώπινη έτσι σύλληψη, μπόρεσαν και εμπιστεύτηκαν όλους τους κοινωνικούς, όλους τους ταυτοπάρματα στο πρόσωπο του διαδρόμου. Ακούσαμε τώρα μόλις το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός μας λίγο πριν να ανέβει προς την Ιεροσόλυμα για να πάθει, να σταυρωθεί, να ταυτεί και να στεθεί για εμάς τους ανθρώπους, ρώτησε τους Αποστόλους του, με λένε είναι οι άνθρωποι, εσείς που ακούτε τους ανθρώπους γύρω σας να λένε διάφορα πράγματα για μένα, που με έχουν διάφορα άνθρωποι όπως και εσείς, να κάνω διάφορα θαύματα, πράγματα θαυμαστά και πρωτοφανέρωτα, να θεραπεύω, να στέλνω νεκρούς, να πολλαπλασιάζω τους πεθάνους και τους δύο ευθείας. Τι με λένε ότι είμαι άνθρωποι? Κάθε Απόστολος μου πληροφόρησε τι λένε ότι είναι οι άνθρωποι. Όλοι τον είχανε ως έναν σημαντικό προφήτη και τίποτε άλλο. Και τότε τους ρωτάει κατάλαβα ο Χριστός μας, εσείς τι λέτε ότι είμαι, ποιος είμαι? Και τότε πρώτος, γι' αυτό και λέει ότι είναι πρωτοκορυφαίος, ο Απόστολος Πέτρος, παρά το θυελώδησε στο χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του, του είπε αυτό που ήταν. Αυτός που περιμένει. Και τότε τον κατάει κατά, τον κοιτάει κατά μάτω του Χριστός και του λέει ότι είσαι μακάριος εσύ Σίμωνα, ο Υιός του Ιωνά, γιατί αυτό που λες τώρα δεν στο αποκάλυψε κάποιος άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Πατέρας που είναι στους ουρανούς. Άρα λοιπόν, αυτή ομάδα των 12 Αποστόλων, δεν τον ευδοποιήκον τα παιδάκια του καθεξής, οι άνθρωποι που θα πει σε άλλη περίπτωση του Ευαγγελίου για τους αυτούς τους, ο Απόστολος Πέτρος, ότι κοίταξε λέει, εμείς ακούσαμε την κυρία και τον Αγίον Πάτρα, έτσι πριν τρεις ημέρες. Τα αφήσαμε όλα λέει, σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Στο συνειδητικό Χριστό αυτό που θα γίνει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αξίζουν πράγματα να μνημονεύονται και να τιμώνται αμέσως μετά, όπως είπαμε, στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πέρα και το Θεό μας, την Παναγία μας και την Παναγία μας και την Παναγία μας και τον Δήμο Πρόεδρο. Και ως γνωστό, έχουμε και μια ειδική περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία μας το στιγμά, η λεγόμενη νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία κρατάει από την Δευτέρα μετά τον Αγίον Πάτρο, έως και την παραμονή πρόεδρο της μνήμης των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρο και Παύλο. Φέτος ήταν μικρή περίοδος αυτή η περίοδος, μόλις δύο ημέρες, όπως η Εκκλησία μας θέλει να μας πει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, στη δική τους μαρτυρία, στη δική τους, στο δικό τους κόπο, στη δική τους πίστη, στους δικούς τους αγώνες, χρωστάμε και εμείς αυτό που είμαστε. Δεν είναι καταχρόνητο, καθόλου μάλλον καταχρόνητο, ότι έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στη μνήμη τους και εδώ στα Χανιά, και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ορθοδοξία, κάτω από λαμπρούς λαούς, λιγότερο ή περισσότερο δεν έχει σημασία, να τους τιμούμε, να έχουμε το σχεδίσμα μας, να έχουμε όλο αυτό το σύστημα, θα λέει κανείς, το εξωτερικό που λέγεται Εκκλησία και ναός και οτιδήποτε, για να μπορούμε να λατρεύουμε κι εμείς με όμορφο τρόπο, με άνεση, τον θεατικό μας Θεό. Όμως αυτοί οι οποίοι μπόρεσαν και μας έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, να μας φωλιάσουν πίστη στον αληθινό Θεό, να μας τραβήξουν από την πλάτη των εικόνων. Αυτοί λοιπόν αξίως τιμώνται και σήμερα ειδικά οι δύο κορυφαίοι οπαδούς, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί συνεργαζόμαστε και τώρα που ακούσαμε το ένα αποστολικό ανάγνωσμα του Αποστόλου Παύλου, το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατεπαρθένο Ευαγγέλιο περί της προσωπικότητος και της μαρτυρίας του Αποστόλου και Πρωτοκορυφαίου Πέτρου για το πρόσωπο του θεατρόπου, ας πούμε και ένα μόνο χαρακτηριστικό πάλι παραμένου του Ευαγγέλιο για να καταλάβουμε τι είναι οι Απόστολοι, τι είμαστε εμείς σε σχέση με αυτό.
χάρη του Θεού, τι μου πει Νίκος. Είπε κάπου ότι ο Χριστός μας προς τους Αποστόλους, αφού είχε σχεδόν ολοκληρώσει την επίκορος ομιλία. Η πίστη είστε το άλλα της γης. Εσείς λέει, είστε το άλλα της γης. Και εάν το άλλα σχολαθεί, δεν είναι ληστήσετε. Εάν χαλάσει, λέει το αλάτι, με ποιον τρόπο θα ξαναγίνει αυτό που είναι. Δεν υπάρχει λεπτά, κάποια χρήση, κάποια πρακτική αξία του αλάτι του χαλασμένου. Αλλά αυτό το πετάνε, λέει, το πατάνε πιο κάτω για να λιώσει ότι δεν γίνει ένα παιδί. Επαναπονέ άλλο αλάτι. Γιατί ο Χριστός μας χαρακτήρισε τους Αποστόλους αλάτι. Τρία πράγματα. Το αλάτι πρώτα απ' όλα, τι κάνει, πως θυμίζει το φαγητό και γενικότερα. Δεύτερο, το αλάτι συντηρεί, το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά, σε διάφορα σχέδια τα οποία θέλουμε να συντηρήσουμε, είτε και πριν που δεν είχαμε έτσι τρόπους να συντηρούμε τα ψυχή και τα ψήξη και όλα αυτά, χρειάζεται λοιπόν το αλάτι να συντηρεί συγκεκριμένα φαγητά, τα οποία και εμείς τα καταλώνουμε, όταν πρέπει να τα καταλώσουμε. Και τρίτο, το αλάτι άρα λοιπόν, κάλεσε ο Χριστός μας, τους Αποστόλους ως το αλάτι της γης, γιατί διέβλεπε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι πρώτον θα τους τιμήσουν μια άχαρη ζωή χωρίς Θεό. Δεύτερον, ότι θα συντηρήσουν αυτό το κόσμο. Υπάρχει ένα περιστατικό τον 7ο αιώνα, κάποιος ο Θεός, ώστε να είναι μάξι με τον πολιτητή, ότι κρατούσε τη συντέλεια του κόσμου για τρεις ανθρώπους. Για αυτό, για έναν παπουτσιστικό έρθρο και για έναν φτωχό μοναχό κάπου στη Ρώμη. Άρα λοιπόν, να τι σημαίνει ότι ο Απόστολος είναι και το άλλα στις γης. Συντηρεί αυτόν τον κόσμο μέχρι τη συντέλεια του Θεότος, τόσο ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου να πλαταίνει κερδίζει πιο πολλές καρδιές, να νοθετεί τους αντάκτους, να παραμυθεί τους ολιοψήφους και όπως και άλλα πράγματα που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος στην προσκαλά της επιστολή του. Και το τρίτο, η αυστηριάρχη του αλάτι. Άμα πέσει σε μια ανοιχτή πληγή, είναι από στην ψωσή, έτσι δεν είναι. Έτσι χρειάζεται στην ανοιχτή πληγή της ανθρωπότητας, καθενός από εμάς, ο οποίος έχει διάφορες ανοιχτές πληγές, ψυχολογικού χαρακτήρα, είτε συναισθηματικού χαρακτήρα, είτε οντολογικού χαρακτήρα, γιατί που λείπει το γιατί της ζωής του, έρχεται το κήρυγμα των Αποστόλων και το πρόσωπο των Αποστόλων καυτηριάζουν αυτή την ανοιχτή πληγή φυσικά σε κάποια κουλόγια, γιατί ταυτόχρονα, όπως είπαμε, γνωστιμίζουν τη ζωή και τους συντηρούν το γιατί της υπάρξης του σε αυτή τη ζωή. Με αυτές τις πρώτες σκέψεις, δεν θα σου κουράσω άλλο, πιστεύω και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί, πέρασε το παράδειγμα των σήμερα εορταζόμενων πρώτων κορυφαίων Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων, αλλά και των 12 που άπραγαν τη συνταξή τους και όλων των υπολείπων. Να ενθυμούμεθα ότι όπως λέει για το σύμβολο της πίστης μας, είμαστε μία αρχαία καθολική και αποστολική εκκλησία. Ότι δηλαδή σε αυτούς, όπως είπαμε και πριν, οφείλουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη δική τους ευλογία να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς μικροί Απόστολοι μέσα στην καθημερινότητά μας. Ο καθένας από αυτά που είναι σε ένας απλός επαγγελματίας είναι ο Απόστολος που θα μας τιμίζει, που θα συντηρεί και που θα καυτηριάζει όχι όμως με διδακτικό και νυκτικό τρόπο έτσι άσχημα, δηλαδή απότομο τις ζωές των γύρων σου, σε τη μέρα κάνε τη ζωή σου να είναι πρόσθετη για τα παιδιά σου.